Έβαλαν φτερά στα πόδια τους και καύσιμα στα οχήματά τους, ψάχνοντας να βρουν ή καλύτερα προσπαθώντας να αναμετρηθούν με τους δαίμονες. Τρέχουμε. Τρέχουμε, κανονικά. Είναι πολύ γρήγορο σχετικά ακόμα. Σας έχει δυσκολεύσει κάτι, μήπως? Εντάξει, έχει τις δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι πάμε καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Επιτέλους, για μένα παίζουμε με τους γρίφους και όχι τόσο με τα μέρη. Δηλαδή, άμα λύσουμε τον γρίφο, μετά τα μέρη πάνε τρένο. Ο λόγος για παραπάνω από 3.000 κυνηγούς του Ρεθύμνου που από νωρίς το πρωί όργωναν την πόλη αναζητώντας τον καλά κρυμμένο θησαυρό των μπουμπούνων. Είναι πολύ ωραίο και γενικά υπάρχει τρέξιμο. Κυνήγι. Το περιμένετε πώς και πώς κάθε χρόνο, ε? Ναι, ναι. Εδώ πέρα τρέχουμε σήμερα, είναι η μέρα μας. Με προσοχή πάντα, αλλά τρέχουμε, αλλά με προσοχή. Με κράνος βλέπω. Πάντα, φλάς, κόρνες, τα πάντα, όλα. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε καλά και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πώς εξελίσσεται το παιχνίδι? Εντάξει, έχει πολύ τρέξιμο από ό,τι καταλάβαμε και από χθες που φάγαμε και πιο πολύ βροχή. Το περιμένετε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι? Και φεύγω. Για πού, παιδιά? Παλιά. Φέτος το ενδιαφέρον τους μονοπόλησαν οι δαίμονες, τους οποίους και κυνήγησαν για 2 συνολικά ημέρες, με σκοπό να τους καταπολεμήσουν ή και να τους υποτάξουν. Οι δαίμονες υπάρχουν παντού, εμείς απλά τους εμφανίσαμε και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να επαναφέρουμε την ισορροπία ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ισορροπιστές δηλαδή. Ισορροπιστές, με τη βοήθεια κάποιων δαιμόνων, με κάποιους δαίμονες που μας ενοχλούν, με κάποιους δαίμονες που μας εμποδίζουν και με κάποιους δαίμονες που μας βοηθάνε. Γιατί οι δαίμονες είναι παντού. Και εμείς είμαστε μεγάλα δαιμόνια του κυνηγίου φέτος, οι οποίοι προσπαθούμε να διασκεδάσουμε όλη την πόλη και προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την πόλη να μάθει λίγα περισσότερα πράγματα για την ιστορία της. 41 ήταν οι ομάδες που έτρεχαν πάνω κάτω, ενώ στα αρχηγεία άλλοι φρόντιζαν για την καλοπέραση και άλλοι προσπαθούσαν να λύσουν τον ένα γρίφο μετά τον άλλο με τη βοήθεια βιβλίων αλλά και του διαδικτύου. Αμέσως μετά έτρεχαν με την ψυχή στο στόμα στο Δημαρχείο που ήταν η βάση των μπουμπούνων. Είμαστε έτοιμοι. Από χτες πάμε πατητή. Μας έχουν ξεβγάλει, αλήθεια είναι. Μαθαίνουμε ότι έχει μεγάλη συνέχεια σήμερα το παιχνίδι. Είναι ωραία, είναι βατά και έχει πολύ τρέξιμο, αυτό που θέλουμε. Το κυνήγι του θησαυρού που μετρά ήδη 31 χρόνια ζωή στο Ρέθυμνο είναι ένα ιδιαίτερα πνευματικό παιχνίδι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρης της πόλης. Οι κυνηγοί προετοιμάζονται μήνες νωρίτερα, ακονίζουν το μυαλό τους, φρεσκάρουν τις γνώσεις τους και δεν σταματούν στιγμή να ξεσκονίζουν τα βιβλία που αφορούν κυρίως στην τοπική ιστορία και την παράδοση του Ρεθύμνου. Το κυνήγι για μας είναι, τι να πω, κάθε χρόνο είναι, το περιμένουμε πώς και πώς, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ειδικά για τους αργόσχολους, που έχουν πάρει 5 κυνήγια, το έχουν διοργανώσει ελεστώσεις. Αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Ρεθύμνου είναι η ANEC Lines και η Blue Star Ferries.